Το συνέδριο είναι ένα συνέδριο που διοργανώνεται για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος που διεξαγόταν τελευταίο καιρό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή από την οικονομική σκοπιά. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα κίνητρα που έχουν οι χώρες ή ποια είναι τα αρνητικά κίνητρα που έχουν οι χώρες για να μην... Α Μπούν σε μία συμφωνία και να λυθεί αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα, του οποίου τα αποτελέσματα. Τώρα είδα και στο. Είδα το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Ναι, ναι. Το πρώτο θέμα που παρουσιάσαμε ταιριάζει με αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, να δώσουμε τα χρηστικά του προγράμματο και του συνεδρίου. Ε, το πρόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα είναι το πρόγραμμα Διεθνεί Περιβαλλοντικέ Συνθήκε, ε, πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020. Ε, Εσεί λοιπόν θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα ερευνητική δουλειά. Θα τα συζητήσετε με άλλου συναδέλφου και θα καταλήξετε ε, στι δυσκολίε που παρουσιάζονται στη σύναψη συμφωνιών. Και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε, δηλαδή ε, ένα, το σημαντικότερο πρόβλημα στι διεθνεί συνθήκες για περιβαλλοντικά θέματα είναι ότι τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν ένα χαρακτήρα δημόσιο αγαθού, δηλαδή ενώ Πρέπει κάθε χώρα να υποστεί ένα κόστος για να μειώσει τους ρήπους της. Τα ωφέλη που παράγονται διασπείρονται σε όλο τον πλανήτη. Επομένως, κάθε χώρα έχει κίνητρο να μην κάνει τίποτα και να απολαμβάνει τα ωφέλη από τις δράσεις των άλλων. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, 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 λοιπόν, και γι' αυτό τώρα εδώ... έχουμε πρόβλημα στην, α, στη σύναψη συνθήκων. Δηλαδή το πρωτόκολλο, το Κιώτο, ναι. τη συμφωνία στο Παρίσι. Είναι συμφωνίες που δυστυχώς μεγάλες χώρες όπως κυρίως οι Ηνωμένε Πολιτείες ναι. μπαινοβγαίνουν ή τέλος πάντων δεν τηρούν τα συμφωνία. Μπαίνουν για λίγο, βγαίνουν ναι. όταν δεν τους συμφέρει, όταν πρόκειται να καταβάλουν χρήματα μπαίνουν και βγαίνουν λοιπόν. Επομένως αυτό που προσπαθούμε να δούμε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα είναι πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα για να συναυθεί αυτή η συνθήκη έτσι ώστε να μπορέσουμε σύντομα... Α, να, αλλά πολύ συντεταγμένα να μεταβούμε από την οικονομία του άνθρακα, που και με λίγνη ή πετρέλαιο δημιουργούν το πρόβλημα, σε μια οικονομική δραστηριότητα, σε μια οικονομία πολύ χαμηλού και στο τέλο μηδενικού άνθρακα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή, τι εννοούμε, είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι. Είδατε νωρίτερα, συναδελφό μου, αναφερόμενο σε προβλήματα σε δέντρο καλλιέργεια από, ακαρ... από ακαρπία, αναφέρθηκε ε, ε απέδωσε το πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή. Τι εννοούμε με τον όρο κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή ε, ορίζεται σαν η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Ε, αυτά τα μεμονωμένα α, γεγονότα και καταστροφές που παρατηρούμε είναι τα πρώτα δείγματα τα πρώτα δείγματα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγή εγώ δεν είμαι φυσικός επιστήμονας να ξαναπώ, ναι. είμαι οικονομολόγος, Εμεί τα παίρνουμε αυτά τα σαν δεδομένα. Τα οικονομικά μεγέθη έχετε ναι. να κάνετε και τι συμφωνίε που γίνονται η Διεθνή Ένωση Επιστημόνων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ότι είναι ανθρωπογενή πρώτον η κλιματική οτι ειναι ανθρωπογενη πρωτον η κλιματικη αλλογή ναι. δηλαδή οφείλεται στι δράσει μα. Και δεύτερον, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ε, η αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι τελευταίες, συνέβαιναν. Ναι, συνέβαινα. την προηγούμενη στη Θεσσαλονίκη ζήσαμε με μια βροχόπτωση άνευ έτσι, με πρωτοφανή χαρακτηριστικά και ζημιές. Αυτό μπορούμε να μιλάμε για κλιματική αλλαγή, κύριε Σαρτζετάκη. Ναι, δεν, δεν μπορείς να αποδώσεις το συγκεκριμένο, γιατί κάποιο μπορεί να σου πει ότι Μα και παλιότερα συνέβαιναν, πιθανόν όχι σε τέτοια ένταση. Αυτό όμως Μιλούμε που παρατηρούμε. για ένταση, για διάρκεια, για <coughs> ζημιές, <coughs> για βροχές που είναι πολύ έτσι έντονες. Και οι, μετεωρολόγοι μετερολόγοι συχνότητα. μιλούν για πολύ νερό, ε, για χαλάζι συγχρόνως. Είδαμε φαινόμενα που δεν τα έχουμε συνηθίσει. Αν το παρατηρήσετε σε παγκόσμιο επίπεδο, λοιπόν, αυτό, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε ένταση, όπως αυτό το τελευταίο. Δηλαδή, είχαμε πλημμύρε, αλλά ναι. όχι σε τέτοια ένταση ναι. και γίνονται πολύ πιο συχνά. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται εντονότερο. Αν ο καιρό η... αλλάζει, όπω λέει ο λαό μα. Αλλάζουν τα δεδομένα του. Ναι. Συχνότερε και... συχνότερες πλημμύρε, συχνότερε θεομηνίε, βροχοπτώσει, χαλαζοπτώσει. Δηλαδή ε, α, δι... πιο ψηλέ θερμοκρασίε, δυνατοί αέριδε. Δηλαδή έντονα καιρικά. Και η ξηρασία α... μέσα. Πυρκαγιέ, όλα αυτά. Όλα αυτά. Τώρα, εσείς θα συναντηθείτε αύριο ε, καθηγητές ε, οικονομικών περιβάλλοντος Α, και θα κάνετε κάποιες προτάσεις. Θα εξετάσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Horizon 2020. Καταρχήν, αυτό το πρόγραμμα ποιε χώρε συμμετείχαν. Ε, αυτό το πρόγραμμα ε, είχε ε, κύριο στόχο να ε, έχει προσκληθεί και ήταν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η κυρία Διαμαντούδη, που είναι καθηγήτρια στον Καναδά, ελληνική καταγωγή. Χρόνια ήσασταν κι εσεί εκεί, έχετε ναι. εμπειρία από τον Καναδά. Και είχαμε μία συνεργασία και με, μέσω αυτού του προγράμματο μα δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε την κυρία Διαμαντούδη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Τα αποτελέσματα λοιπόν που παρουσιάζουμε. Είναι αποτέλεσμα αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα έχουμε προσκαλέσει και άλλου συναδέλφου από το εξωτερικό, από Αμερική και. Με Μεγάλη εμβέλεια επιστήμονε, λοιπόν. Κάθεστε κάτω και λέτε τα δικά σα ε, δεδομένα. Ακριβώ. Τι προτείνουν οι οικονομολόγοι, το εγώ, για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, ε, αυτό που προτείνουν. Είναι πολλά και διάφορα. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά το πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στι χώρε. Υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα από διάφορε δουλειέ που έχουμε κάνει. κάποια από αυτά λένε ότι πιθανόν δεν θα έπρεπε να, έχουμε μία, να προσπαθούμε μια παγκόσμια κλίμακα συμφωνία, αλλά να κάνουμε μικρές, μικρότερες περιφερειακές οι οποίες να συνδέονται. Ή επίσης θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τις περιβαλλοντικές συμφωνίες με συμφωνίες εμπορίου, όπου οι χώρες έχουν ωφέλη από το να, μπουν. να έχουν Επομέ... λόγο να μπουν λοιπόν ναι. σε περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε... για να, για να οικονομικά οφέλη λόγω εμπορίου. Ε, αυτό μοιάζει πιο... <coughs> πιο εύκολο νομίζω. Είναι κάτι που προτείνουμε και υπάρχει μία, μία κινητικότητα ως προς αυτό το θέμα. Επίσης εξετάζουμε ε, και θέματα ε, ε, μεταφοράς τεχνολογίας έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα σε Αναπτυσσόμενε χώρε, οι οποίε δεν έχουν τα μέσα να μπουν σε μια τέτοια συμφωνία και να μειώσουν του Και όλο αυτό το πρόγραμμα το εξετάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, ναι είναι σε... Είναι το πρόβλημα παγκόσμιο. Επομένως, είναι δεν... το πρόβλημα παγκόσμιο. Υπάρχουν καλέ πρακτικέ, είναι κάποιε χώρε που τα πάνε καλά σε αυτόν τον τομέα, που δίνουν αρκετά χρήματα. Γιατί το παράδειγμα του Τραμπ, που ε, το να, να, να μην ε, ε, συνεχίσει να έχει συμφωνίε που είχε κλείσει για το θέμα, δημιουργεί ζητούμενα, έτσι δεν είναι. Και άλλα δεδομένα. Η συμπεριφορά τη Αμερική και τότε στο πρωτόκολλο του Κιώτο που υπέγραψε το 1992 και μετά βγήκε με τι αλλαγέ τη κυβέρνησή του και εκεί πέρα και η τωρινή είναι ένα πισωγύρισμα, είναι ένα τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήμασταν σε πολύ πολύ καλύτερο σημείο εάν δεν είχε γίνει η αλλαγή κυβέρνηση το 2000 στην Αμερική και είχαν Αν προχωρήσει. Αν υπήρχε συνέπεια λοιπόν. Ναι, και, και Υπήρχε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Α... Γιατί όταν οι μικρές χώρες βλέπουν ότι οι μεγάλε κάνουν πίσω ή τέλο πάντων αναδιπλώνονται και έχουν άλλη τακτική, φαντάζομαι ότι και οι ίδιε διστάζουν Προφανώς. να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όταν είναι δύσκολη η καιρή για όλου όσον αφορά την οικονομία. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με, με κέρδη και τεχνολογίε. Για παράδειγμα. δείτε τα στοιχεία για την Κίνα το τελευταίο καιρό. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, η Κίνα ήταν μεγάλος, αλλά όχι ο μεγαλύτερος ρηπαντής. Αυτό, το, Πλέον η Κίνα έχει ξεπεράσει και την Αμερική. Η Κίνα λοιπόν συνειδητοποιώντα ότι. Η Αμερική... Είναι ο μεγαλύτερο ρηπαντή λοιπόν τώρα η Κίνα. Τώρα ναι, τα τελευταία πενταετία Μάλιστα. είναι ο, ο μεγαλύτερο ρηπαντή. Για ποιο λόγο κύριε Σαρτζετάκη. Γιατί έχω, χρησιμοποιούν κυρίω λιγνίτη στην παραγωγή ενέργεια και καθώ έχουν ανάπτυξη οικονομική χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Και... Επομένω όλο και περισσότερο λιχνίτη και όλο περισσότερο λειτουργούμε σε Πάρα αυτά. Να πάμε στα δικά μα να, να, δούμε τι κάνουμε εμεί. Αν τελειώσω, ναι, να, 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 να πω κάτι για την Κίνα. Η Κίνα συνειδητοποιώντας ότι η Αμερική διολυσταίνει προς τα πίσω ναι. και καθώς υπάρχουν και αυτές οι στρατηγικέ στρατηγικές, ποια είναι η μεγαλύτερη η διαδοχή των Ηνωμένων στην παγκόσμια οικονομική σκακέρα, η Κίνα αυτό τον καιρό, τα τελευταία χρόνια, είναι πρωτοπόρος στην χρήση ανανεώσιμων και στην ανάπτυξη στην έρευνα και ανάπτυξη σε αυτές τις uh, τεχνολογίες. Επομένως συμπεριφέρεται καλά όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στο Για, πρόβλημα. Ναι, γιατί βλέπει α, ότι τα κέρδη που θα μπορέσει να έχει στο μέλλον, το ίδιο κάνει και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό. Έχει κινηθεί... Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γίνεται στη χώρα μας. Μιλήσατε για το λιγνίτη, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με τη ΔΕΗ, με την χρήση και καύση του λιγνίτη, τι προβλήματα δημιουργεί στο περιβάλλον, αν θα μπορούσαμε να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη και πιο εκτεταμένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τι κάνουμε λάθος, που αργούμε να συμβαδίσουμε με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κοιτάξτε τώρα. Ε, η... Στην Ελλάδα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα στρατηγικού μακροχρόνιου σχεδιασμού. Η ΔΕΗ σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε, δεν αντέδρασε. Προσπαθώ να μετρήσω τα λόγια Ναι, το, το καταλαβαίνω. Δε, δεν αντέδρασε με την ταχύτητα που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, να αρμονιστεί με άλλα πρότυπα, μου. Ναι, να περάσουμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Κοιτάξτε, η Ελλάδα καθώς δεν πέρασε α, το στάδιο της βαριάς εκβιομηχάνησης, την προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση, εμείς μέσα σε άκρες την περάσαμε αυρόχης ποσή, χάνοντας βέβαια τα κέρδη εκείνης της περίοδου που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά κερδίζοντα ότι διατηρήσαμε το φυσικό μας περιβάλλον σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε αυτό, να δείξουμε ένα πολύ καλύτερο περιβαλλοντικό πρόσωπο και να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα σε νέες τεχνολογίες, να γίνουμε ένα πρότυπο εφαρμογής νέων τεχνολογιών, πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε. Θεωρώ ότι παραμένει μια ευκαιρία να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός προς μια πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει αυτό που σας λέω, έχει το υπόβαθρο. Έχει το υπόβαθρο. Τι φταίει και δεν υπάρχει αυτό ο στρατηγικό σχεδιασμό. Ε, ε, τώρα... Περιβάλλον έχουμε καταλήξει. Δεν είμαι πολιτικό επιστήμονα. Δεν είμαι σαφώ πολιτικό, αλλά το θέμα είναι να καταλήξουμε κάπου. Δεν είναι ότι... το μόνο θέμα, θέλω να πω. Αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι δεν μπορούμε ναι, να συνεννοηθούμε. Για να στοχεύσει κάπου και να, να συνάψει μια συμφωνία, ξέρεις, πρέπει πρώτα να ξέρει πού στοχεύω. Τι κάνω, πώ το κάνω. Έτσι. Δεν είναι. Πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό. Ναι, αυ... Αν μα λείπει ο σχεδιασμό, πώ να πετύχουμε το στόχο. Αυτό είναι σε όλα τα θέματα. Θέλουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την παιδεία. Θέλουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Ε αυτά. Ε... Είναι το βασικό πρόβλημα, αλλά μην Με μπούμε σε αυτό για να ξεφύγουμε δεν από το... θα μπούμε, δεν, δεν θέλω να ξεφύγουμε από το θέμα. Με τη φύση όμω δεν μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπο. Και πολλέ φορέ βλέπουμε μια έντονη βροχόπτωση. Και σα πάω πριν λίγου μήνε πίσω, στη Μάντρα 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του εδώ στην Ελλάδα. Και, και μιλούμε ναι, για εμπόλεμη αυτό κατάσταση. Όλα δύο. αυτά βλέπουμε ότι είναι έντονα και πολλέ φορέ χάνονται ανθρώπινε ζωέ. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον που υποβαθμίζεται. Και, και έχει πρόβλημα και δεν θα, ε, δε θα έχουμε πρώτε σύλλες, τέλος πάντων για θέρμανση, για ενέργεια. Βλέπουμε ότι και η ζωή του ανθρώπου κινδυνεύει. Επομένω, πρέπει να υπάρχει και στόχευση και σχεδιασμό και συμφωνίε. Προφανώ και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο πράγματα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Και θα είναι εδώ ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Οι δράσεις που, θέλουμε να, που πρέπει να κάνουμε είναι για να αποφευθούν στο μέλλον, είναι για τα παιδιά μας. Επειδή ε, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει να κάνει με αέρια που είναι πάνω στη στατρόσφαιρα και θα υπάρχουν και έχουν ζωή 50-100 ετών. Ε, αυτές τις επιπτώσεις θα τις υποστούμε ούτως ή άλλως για τα επόμενα χρόνια. Οι δράσεις μας τώρα αφορούν τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Λοιπόν, Επομένως, αυτές τις... έχει δύο ναι. θέματα. Πρώτα, να προσαρμοστούμε σε αυτά που έρχονται. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να επενδύσουμε σε... Τεχνολογίες. Και... Προς, προ, ε, πρώτα να επενδύσουμε σε βασικές υποδομές, να βελτιώσουμε τις βασικές μας υποδομές. Όπως? Να μην πνιγόμαστε κάθε φορά. Ας πούμε να σας ξερχώ, στο Πανεπιστήμιο. Έβρεξε προχθές πάρα πολύ, όντως. Ναι. Πλημμύρισαν ένα-δύο μέρη. Γιατί, γιατί... Δεν Τώρα, έχουμε... εσεί που είστε του τμήματο, δεν μπορείτε να κάνετε προτάσει στην Βρετανία ότι πρέπει ε, στη δεν είναι θέμα να... Ναι, ναι, είναι θέμα, θέμα, θέμα γενικού σχεδιασμού. Στο, Υπουργείο Τέλο ή... πάντων, δεν μπορούν να βελτιωθούν όλα αυτά. Γιατί καλά τα λέμε, τα βλέπουμε, τα εντοπίζουμε, τα καυτηριάζουμε, αλλά τα ξαναζούμε δυστυχώ και δυστυχώ. Ναι, αρχικά. και αυτό λέω ότι θέλει ένα γενικότερο ε, σχεδιασμό. Γιατί πλημμυρίζουμε, γιατί δεν έχουμε. Ε, λέμε ήταν έντονα καιρικά φαινόμενα, άρα θα έπρεπε να είχαμε μεγαλύτερο διαμετρήματος αποχέτευσης κτλ. Ε, ωραία. Αφού ξέρουμε ότι αυτό θα ξανασυμβεί. Γιατί δεν κάνουμε μία επένδυση σε αυτό το πρόβλημα. Επομένω, μου λέτε σε επίπεδο πολιτισμού πρέπει το να, να αυτό. έχουμε υποδομέ. Ένα. Για να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχα φαινόμενα που τα βλέπουμε μπροστά μα και τα ζούμε. Και δύο. Και δεύτερο, για να αποτρέψουμε το τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να, να, να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε την οικονομία. Δηλαδή, Τόσο είναι. στην ενέργεια να περάσουμε στι ανανεώσιμε πηγέ, αλλά να βρούμε και τρόπου παραγωγή φιλικού στο παραλυβάλλον και προφανώ να αλλάξουμε κατανοητικές συνήθειες. Δείτε το θέμα με τις σακούλες, για παράδειγμα, που αφορά τον καταναλωτή. Ναι. Όσον αφορά την παραγωγή, ε, αυτό το θέμα το γενικότερο της κυκλική ε, κυκλικής οικονομίας και πώς αυτό θα επηρεαστεί από τις νέες τεχνολογίες παραγωγής, 3D printers, όλα αυτά την... Ε, Βρίσκουν έδαφος άλλη... αυτά στη χώρα μας ή θεωρεί ε, ότι είναι στο σπάργανα ακόμα. αυτό. Εκεί θα έπρεπε να γίνουν οι επενδύσεις. Αλλά αυτό ξαναλέω θέλει ένα πολύ γενικότερο σχεδιασμό. Α, και αυτό είναι ότι... ένα τμήμα του. Οι επενδύσει, οι επιμέρου. Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό ναι, συνολικό. Θα... Ναι, δεν μπορεί να κάνει μία μεμονωμένη επένδυση. Τώρα για να ολοκληρώσουμε μια... αυτή τη συζήτηση, για να βγει και ένα συμπέρασμα στον τηλεθεατή, γιατί έχει ενδιαφέρον το συνέδριο. Αύριο μι... μιλάτε εσεί οι καθηγητέ και οι συνάδελφοί σα από το εξωτερικό Ακριβώς. που έρχονται. Και το Σάββατο είναι μια ανοιχτή συζήτηση στο κοινό, γιατί ο κόσμο έχει ερωτήματα. Ε, θα είναι και ο αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντο και Νέργεια, ο κ. Σοκράτη, ναι, τον οποίο φάμελος, ευχαριστούμε δέχτηκε να έρθει θα το Σάββατο στο ίδιο συνέδριο θα είναι ο κύριο Δημήτρη Ιμπραήμ, διευθυντή εκστρατιών τη Greenpeace. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν, γιατί ο κόσμο έχει αγωνία για όλα αυτά που έρχονται, ναι. για όλα αυτά που ζούμε. Προσπαθήσαμε λίγο να συνδέσουμε το ακαδημαϊκό, το οποίο είναι λίγο αφηρημένο με μαθηματικά υποδείγματα, ναι. με Λίγο πιο με την κοινή πρακτικό, γνώμη και τα ναι. ζητήματα της τη καθημερινότητα. Δηλαδή να έχει και μία απήχηση ε, στην εγώ καθημερινότητα. Ήθελα να σα απευθύνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σαρτζετάκη. Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει να γίνει σύναψη η πρόταση ε, συμφωνιών, διακρατικών συμφωνιών σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ, σε επίπεδο Θεσσαλονίκη, σε επίπεδο Κεντρική Μακεδονία, μπορούν να επιτευχθούν τέτοιου είδου συμφωνίε. Έχετε κάποιο πλάνο στο μυαλό σα, Θα μπορούσαν, Εγώ, βέβαια, εννοούσα ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με χώρε των αλλά... Βαλκανίων ναι, ναι, ενδεχομένω, ναι, με άλλε που έχουν χώρες, κοινά ναι, συμφέροντα, ναι, αλλά ναι, προφανώ αυτό μπορεί να μεταφερθεί και σε κοινά ένα κοινά πιο... συμφέροντα. Κοινά κοινά ποτάμια. Πολλέ φορέ πλημμυρίζει μία χώρα, πλημμυρίζει άλλη. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. βούνα και θα μπορούσε αυτό να μεταφερθεί και σε επίπεδο περιφέρειας περιφερειών μέσα, στην, μέσα στην Ελλάδα. Δείτε, ακόμα και οι πλημμύρε. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, συγγνώμη που το λέω, αλλά στο τέλο. Το αποτέλεσμα είναι να μαλώνουμε ποιο είχε ευθύνη για τον έναν αγωγό, για τον δρόμο ή για το τέτοιο. Δεν είναι τραγικό αυτό, να μην ξέρουμε εξ αρχή ποιο έχει την ευθύνη. Επομένω, είναι προφανώ η συνεννόηση θα πρέπει να Ξεκινάει από το χαμηλότερο επίπεδο και η συμφωνία και να προχωράει σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είπατε ότι είναι δύσκολο να συναυθούν συμφωνίε γιατί όλοι θέλουν τα ωφέλη, αλλά όχι τα χρήματα, δεν θέλουν το οικονομικό βάρο. Επομένω, ναι, εκεί έχουμε ζητήματα. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται και σε πιο τοπικό επίπεδο, αλλά στο τοπικό επίπεδο που είμαστε λιγότεροι και υφιστάμεθα τι ίδιε καταστροφέ ναι. και συνέπειε. Κάποιο, εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι ότι η συνεννόηση θα μπορούσε να είναι Καλείτε. πολύ πιο εύκολη.